Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Στόχος διαρρηκτών και μάλιστα για τρίτη φορά μέσα σε μόλις 1,5 μήνα έγινε το ιστορικό βιβλιοπωλείο Ρούμπι εδώ στην οδό Κορίνθου. Οι άγνωστοι προσπάθησαν ευτυχώς ανεπιτυχώς να διαρρήξουν την πόρτα του βιβλιοπωλείου και να εισέλθουν μέσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είχαν σκοπό να πάρουν βιβλία για να διαβάσουν, αλλά όπως μας είπε η ιδιοκτήτρια, μάλλον είχαν σκοπό να αρπάξουν κέρματα από τα λίγα χρήματα που αφήνει μέσα στο ταμείο η ιδιοκτήτρια, καθώς και εισιτήρια της αστικής συγκοινωνίας. Στην προσπάθειά τους να μπουν μέσα, προξένησαν ζημιές στους ιαλοπίνακες του καταστήματος. Και εδώ, όπως βλέπετε, ζημιές εκατοντάδων ευρώ, όπως επίσης μπορείτε να δείτε εδώ, προσπάθησαν να μπουν μέσα διαρριγνύοντας την κλειδαριά. Στόχος κλοπής για τρίτη φορά μέσα σε 1,5 μόλις μήνα. Ναι, ακριβώς. Για τρίτη φορά σε 1,5 μήνα. Αυτή τη φορά ήταν ανεπιτυχής η προσπάθεια. Τι ακριβώς έγινε? Ναι. Παραβιάσαν τις κλειδαριές, τις οποίες υποχρεωθήκαμε να αλλάξουμε. Πώς το εξηγείτε, έχετε γίνει στόχος? Δεν μπορώ να καταλάβω. Σας φοβίζει όλη αυτή η κατάσταση? Ναι, βέβαια. Το βιβλιοπωλείο Ρούμπι άνοιξε τις πύλες του το 1984. Από τότε έως και πριν από 1,5 μήνα, μόλις μία φορά έχει μπει στο στόχαστρο διαρρηκτών. Όπως είπαμε όμως, τον τελευταίο 1,5 μήνα, μάλλον περιθωριακά στοιχεία ή ναρκωμανείς, έχουν βάλει στο στόχαστρό τους το βιβλιοπωλείο, θεωρώντας ότι θα μπορούν να πάρουν ενδεχομένως εισιτήρια, τα οποία θα πουλήσουν προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η διοκτήτρια του βιβλιοπωλείου, η κυρία Λιμπεράτου, έχει θορυβηθεί, έχει φοβηθεί και είναι έτοιμη να ενισχύσει την ασφάλεια του καταστήματός της με σύστημα συναγερμού. Έχετε κάνει ενέργειες για συναγερμούς? Έχετε φοβηθεί? Έχω παραγγείλει ήδη συναγερμούς. Και ρόλα. Τις προηγούμενες δύο φορές είχαν μπει μέσα? Μία φορά μπήκανε. Πήραν χρήματα? Πήρανε χρήματα, κέρματα που αφήνει ο καθένας και εισιτήρια. Μιλάμε για ευτελές ποσό, δεν αφήνετε χρήματα μέσα στο μαγαζί? Όχι, όχι. Κέρματα 40-50 ευρώ. Και εισιτήρια αστικής συγκοινωνίας. Η αστυνομία τι σας έχει πει? Ότι, τι να πει, ότι προσπαθούν να βρουν ποιος κάνει αυτή τη ζημιά. Δηλαδή ούτε κοσμηματοπολείο να ήσασταν τόσες φορές. Ακριβώς. Κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης.